γυμναστήριο και των αεροπορικών. Και θα ήθελα εδώ να το αναφέρουμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα, όταν λέμε το συνδυασμό. Γιατί εδώ το Αιγαίο πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, μικρά σκάφη είναι δύσκολα με τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και τα υδατοδρόμια στην πράξη μπορεί να έχουν προβλήματα κάποια νησιά. Πάντως υπάρχουν κάποια αεροδρόμια, δηλαδή η Νάξο και η Σύρο μπορούσε να έχει τακτική σύνδεση αεροπορική, γιατί αν δούμε τα στατιστικά, και δεν ξέρω αν οι συνεργάτες σας έχουν προχωρήσει σε μελέτες, έχουν γράψει κάποια στοιχεία. Δηλαδή, αν πας στη Σύρο, στην Νάξο, μετακινούνται από 3 έως 12 άτομα. Θα μπορούσε να το κάνει αεροπλάνο αυτό, και αυθημερών, χωρίς διαμονή. 2 φορές τη βδομάδα. Θα μπορούσαν δηλαδή να συντονιστούν οι υπηρεσίες. Τώρα δεν ξέρω εσείς, ενώ για την ακτοπλοεία υπάρχει το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, προσπαθεί να κάνει μια παρέμβαση το κράτος και κάνει για την εύρυθμη λειτουργία. Για τις αεροπορικές εταιρείες δεν υπάρχει τέτοιο συμβούλιο, να το πω έτσι. Εύχομαι η προσπάθειά σας ειλικρινά να υποδώσει. Είναι το αυτονόητο, αυτό λέει η κοινή λογική. Είναι παραδείγματα που πολλές αναπτυγμένες και μη χώρες χρησιμοποιούν και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και να μην ξεχνάμε ότι με την πρωτοβουλία σας έχουν εξοικονομηθεί και πάρα πολλά χρήματα από τις άγονες αεροπορικές γραμμές. Έτσι, να το αναφέρουμε και αυτό. Ο κρατικός κουρβανάς λοιπόν έχει εξοικονομήσει πόρους και πρέπει πράγματι να υπάρχει. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ένα δεύτερο, ακούστηκαν εδώ προβλήματα από τους δημότες μας σε δύο κατηγορίες, κάνω συνοπτικά για να μην χάνουμε και χρόνο. Είναι προβλήματα που επέφερε η κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία, αλλά είναι και προβλήματα δομικά που έχει το ελληνικό κράτος από τη λειτουργία του. Το ένα θέμα για μένα, γιατί θεωρώ ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε Υπουργός, ούτε Δήμαρχος, ούτε Περιφερειάρχης δεν θέλει να προσφέρει στον τόπο του. Φυσικά και θέλει να προσφέρει, άσχετα ποιας κομματικής τοποθέτησης ανήκει. Όλοι όταν ασχολούμαστε με τα κοινά, θέλουμε πράγματι και με αυτό το μεράκι πάμε και το πάθος και την όρεξη να προσφέρουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των δημοτών. Θέλω να πω ότι, και χαίρομαι γιατί έχει προχωρήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο των Προϊσταμένων, είναι σημαντικό. Υπάρχουν δομές λοιπόν στο ελληνικό κράτος, δηλαδή είναι μόνο το κομμάτι της γραφειοκρατίας, υπάρχουν το πρόβλημα και με τους χρήστες που χρησιμοποιούν και πώς ερμηνεύει ο κάθε διευθυντής, ο κάθε υπάλληλος τον νόμο. Και γι' αυτό παρατηρούνται μονάδες του δημοσίου, όταν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι, πάντα με γνώμονα την κοινή ωφέλεια, τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, πιο γρήγορα, ερμηνεύουν σωστά τον νόμο, και υπάρχουν πάλι άλλοι διευθυντές με το ίδιο αντικείμενο σε άλλη δομή, σε άλλο χώρο, το ελληνικό κράτος, να πελαγώνουν και να μην προχωρούν. Δηλαδή, τι θέλω να καταλήξω, ότι πρέπει, το λέω και το λέω με αγάπη και πράγματι αυτό, να προχωρήσει όσο γίνεται η αξιολόγηση των δομών και των περισσών και από τα αυτονόητα. Ακούω πολλές φορές, επειδή ζω και στο Δήμο, ποιος θα με αξιολογήσει. Δεν χρειάζεται να αξιολογήσουν άνθρωποι πολλές φορές. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει καταρτήσει ένα τεχνικό πρόγραμμα. Βάσει στον λίγο πόρο, δεν κάνω κριτική. Όταν έχεις 0 απορροφητικότητα ή 10 ή 20%, δεν χρειάζεται να αξιολογήσει κανείς. Δεν υλοποιήσεις. Πόσες μελέτες έχεις κάνει, δεν έχεις κάνει τίποτα. Δηλαδή σε όλα τα. Δεν χρειάζεται να προχωράμε. Και είναι σημαντικό, και βέβαια η αξιολόγηση, η επιμόρφωση που είναι διαβίου του προσωπικού, που γίνεται βέβαια, του κράτους. Και βέβαια η χρήση πλέον των δυνατοτήτων που δίνει η τεχνολογία σήμερα, ακόμα και σε συναντήσεις μπορούν να γίνονται από απόσταση, με τη χρήση του διαδικτύου. Δηλαδή που λέμε ότι πρέπει να μετακινηθούμε στη Σύρο, αν οι επιτροπές αυτές μπορούν να συζητηθούν και διαδικτυακά και να συζητάνε. Αυτά, κύριε Υπουργέ, θα τα πούμε και αύριο στην ημερίδα. Ευχαριστούμε γιατί μας κάνετε και συντονισή μας και μας ακούτε.